Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσω αυστηρά τα 10 λεπτά, διότι νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ευγενικό αυτό, μιας και θα μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας. Ωστόσο, είναι εφικτό να πω πάντα πολλά πράγματα σε 10 λεπτά, γι' αυτό θα προσπαθήσω να τηρήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Φεμινιστικό Κόμμα, τμήμα μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και επίσης την κυρία Νατάσα Θεοδωρακοπούλου μάλλον, και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Νίκος, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργκ, και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προσκεκλημένες ομιλήτριες. Επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι εγώ σήμερα περικυκλώνομαι από φίλες και φίλους. Βλέπω πάρα πολλούς εκ δεξιών και εξεβονίμων. Βλέπω πάρα πολλά γνωστά πρόσωπα εδώ και είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αφιέρωσα ήδη 2 λεπτά για τις ευχαριστίες, αλλά όπως και να έχει, άξιζε τον κόπο. Για 10 χρόνια ήμουν υπεύθυνη του τμήματος γυναικών μάλλον της Ισπανίας από το 1998 έως το 2008, και επίσης για 4 έτη ήμουν υπεύθυνη του COSUNI, που είναι κάτι διαφορετικό στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι δηλαδή ένα κομμάτι γυναικείας εθνοσυνέλευσης, όπου εμείς είμαστε μόνο γυναίκες από την Ενωμένη Αριστερά και κυρίως μέλη του φεμινιστικού κινήματος. Επί του παρόντος εκεί είμαστε μόνο γυναίκες. Επιπλέον, οι δικοί μου σύντροφοι αποφάσισαν στη συνέχεια ότι εγώ θα πρέπει να αφοσιωθώ σε κάτι άλλο πολύ πιο ενδιαφέρον, όπως η διεθνής πολιτική. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα δώρο ή αν ήταν μια μικρή εκδίκηση λόγω του ότι ήμουν μια ένθερμη φεμινίστρια, και επίσης συνεχίζω να τους ενοχλώ συνεχώς με τις δικές μου ιδέες και θα συνεχίζω να το κάνω και στο μέλλον, αν και εγώ βρίσκομαι τώρα στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής. Στο καταστατικό του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας, μετά από πολλές μάχες και μετά από πολλούς ελέγχους, πρέπει να σας πω ότι εξέτασε το ζήτημα των γυναικών, αλλά στο καταστατικό το ζήτημα των γυναικών είναι κάτι που αναγνωρίζεται πολύ καλά. Αναγνωρίζεται πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ενωμένη Αριστερά. Είναι αλήθεια ότι κάναμε ένα μεγάλο αγώνα και ίσως είναι πιο εύκολο να κάνουμε έναν αγώνα εντός ενός κόμματος σε σχέση με κάτι που είναι πιο ευρύ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν την πρώτη σελίδα του καταστατικού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας και εκεί αναγράφουμε ότι είναι ένας από τους κύριους μας αγώνες. Ένας από τους αγώνες μας είναι η μάχη κατά της πατριαρχικής κοινωνίας, και αυτό εμπίπτει σε όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει επίσης να κυνηγήσουμε, όπως η οικολογία κτλ. Όμως η μάχη ενάντια στην πατριαρχική κοινωνία βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του δικού μας καταστατικού. Για να μην χάσουμε επιπλέον χρόνο, σας εγγυώμαι ότι θα στείλω αυτή τη σελίδα στους συντρόφους μου, διότι το θεωρώ πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που απορρέουν από το συνέδριο του κόμματος έως και τη βάση του. Έχουμε μάλλον δομές που αφοσιώνονται στην ισότητα. Έχουμε πάντοτε μία γυναίκα έναν άνδρα, έναν άνδρα μία γυναίκα. Πάντα ένας προς ένα. Και επίσης έχουμε τη λίστα κρεμαγέρα, δεν γνωρίζω πώς το λέμε στα γαλλικά λιομιλήτρια. Και έχουμε συγκεκριμένες λίστες και στο τέλος εμείς θέλουμε πάντοτε να έχουμε μια ισότητα. Άρα η σύνθεση σε μια λίστα να είναι 50-50. Στην Ενωμένη Αριστερά έχουμε επίσης ένα εσωτερικό επίπεδο του 50%. Αλλά για τις εκλογές, επί του παρόντος έχουμε το 40%. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένα από τα δύο φύλλα δεν θα έχει κάτω από το 40%. Σε αυτό το σημείο είμαστε επί του παρόντος και θα προσέθετα δυστυχώς. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο, αλλά όπως και να έχει, ξέρετε ότι έχουμε κάνει μια εθνοσυνέλευση πριν από μια εβδομάδα και πρέπει να σας πω ότι ο Αλμπέρτο Γκαρθόν, που είναι ο νέος μας συντονιστής, ο νέος γενικός συντονιστής, είναι ο πρώτος γενικός συντονιστής που εγώ γνώρισα, ήξερα
Τον Γκασπάρια Μανθάρες ήξερα επίσης και άλλους συντρόφους. Είναι ο πρώτος συντονιστής ο οποίος αφιέρωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δικής του εισήγησης για να μιλά για την πατριαρχική κοινωνία και για το πώς εμείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη εναντίον της. Διότι ξέρετε, αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι δομές του κόμματος και της Ενωμένης Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, πρέπει 100% να έχουμε γυναικεία συμμετοχή. Όμως δεν μπορείς να το εγγυηθείς αυτό, αλλά δεν μπορείς επίσης να εγγυηθείς και τις φεμινιστικές πολιτικές. Είναι ένα κομμάτι να είσαι γυναίκα και ένα άλλο κομμάτι να είσαι φεμινίστρια. Υπάρχουν πολλοί άνδρες φεμινιστές και πολλές γυναίκες που δεν είναι φεμινίστριες. Επίσης υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν είναι φεμινίστριες, επαναλαμβάνω, λέει η ομιλήτρια. Εμείς ξέρουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στην Ενωμένη Αριστερά και πρέπει να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας του δικού μου κόμματος προσπαθεί να δώσει αυτή τη μάχη και στην εισήγησή του ανέφερε το κομμάτι της πατριαρχικής κοινωνίας. Επιπλέον τόνισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κενές ομιλίες χωρίς να μιλάμε για τη γυναίκα και αυτό σημαίνει πρόοδο στα πράγματα. Εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε φεμινίστριες, ξέρουμε ότι υπάρχουν γυναίκες φεμινίστριες αλλά και άνδρες φεμινιστές. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Σε ένα κομμουνιστικό κόμμα όλοι κατανοούν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να μελετήσουμε τον Μάρξ, τον Λένιν και τους υπολείπους. Αλλά κανένας σχεδόν δεν καταλαβαίνει ότι ο φεμινισμός δεν πέφτει ως μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να το μελετήσουμε και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο φεμινισμός είναι κάτι που πρέπει να μελετούμε στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι που άπτεται της φιλοσοφίας ή της ιστορίας μόνο. Και δεν ξέρω πώς να το θέσω στη γαλλική. Υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα στα πανεπιστήμια ή και στην Ισπανία που δεν είναι τόσο φεμινιστική χώρα, όπου μελετούμε το φεμινισμό εν γέννη, το φεμινιστικό κίνημα. Διότι δεν αρκεί να λέμε είμαστε ενάντια στην άμβλωση ή όχι, 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 αυτό δεν είναι φεμινισμός. Μιλάμε και για ένα κομμάτι ταξικό, για μέσα ή ταξική, διότι τα προβλήματα που έχουν τώρα οι γυναίκες είναι πολύ ισχυρά και ταξικά. Εμείς φαινόμαστε πιο φτωχές, φαινόμαστε αυτοί που είμαστε στην ανεργία, σε επισφαλείς συνθήκες. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Πριν η Νατάσα μου πει ότι πρέπει να τελειώσω, θα ήθελα να σας πω κάτι επιπλέον. Όταν οι δικοί μας οι εκπρόσωποι στους διάφορους θεσμούς, όταν οι άντρες του κινήματός μας και οι γυναίκες του κινήματός μας ποτέ στην Ισπανία δεν λένε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο μέλλον. Γιατί εγώ πρέπει να πω ότι είμαι πολύ υπεύθυνη. Ποτέ δεν θα έλεγα ότι είμαι υπέρ των πυρηνικών, για παράδειγμα. Όμως οι άντρες και πολλές γυναίκες στο δικό μας κόμμα παίρνουν ένα μικρόφωνο και λένε «Α, για την άμβλωση δεν ξέρω τι να κάνω. Α, για την πορνεία δεν μπορώ να μιλήσω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν». Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα. Αν ένα κόμμα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή για ένα ζήτημα, αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο για όλους. Είναι μια συγκεκριμένη γραμμή για την οικολογία, για την οικονομία, για τις γυναίκες, για το χρέος και για όλα τα άλλα ανοιχτά ζητήματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας, φυσικά, αλλά το κομμάτι των ποσοστώσεων είναι πολύ σημαντικό επίσης. Πρέπει να κινηθούμε λοιπόν διπολικά. Θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να εκπροσωπηθούμε και επίσης τον αγώνα για να μην είμαστε μόνο γυναίκες ή μόνο φεμινίστριες. Και εν κατακλείδη να σας πω το εξής. Δεν συμφωνώ καθόλου να έχουμε συγκεκριμένες συζητήσεις και να μην επιτρέπουμε τη συμμετοχή στην αντίσταση των γυναικών. Πρέπει να έχουμε στις συζητήσεις γυναίκες και άνδρες, διότι εμείς πρέπει να πάμε άραγε στο σπίτι το βράδυ για να ταΐσουμε το παιδί, γιατί ο σύζυγός μας είναι εκεί, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε το δείπνο για κάποιον, πείτε τον όπως θέλετε. Όχι. Πρέπει να θέσουμε επιτάπητες όλα αυτά τα ζητήματα και θα πούμε ναι, φυσικά θα έχουμε ωράρια στο σπίτι, αλλά δεν έχει να κάνει, μάλλον δεν θα υπάρχουν αποκλειστικά ωράρια για γυναίκες. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο για τις γυναίκες. Ευχαριστώ θερμά και αργότερα θα έχουμε μια συζήτηση. Ευχαριστώ.